Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Λέγομαι Βαγγέλης Ολυμπιακός. Μάλιστα, έλα Βαγγέλη. Μου θέλω να πω τα έξι σχόλια. Λοιπόν, πρώτον, το να συνομιλεί η κυβέρνηση με φοροφυγάδες και λαθρέμπορους και να τους παρουσιάζει για εξυγιαντές, απλά δείχνει τι αρχές πρεσβεύει. Σωστό, σωστό. Όσον αφορά το Σαββίδι, πόθεν έσχεσαι έχει γίνει. Δεν έχει. Γιατί παρουσιάστηκε ένας ουρανοκατέβατος και παίρνει μπόνους από μια αριστερή κυβέρνηση. Ενώ υπάρχουν αρκετά αρνητικά δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Σε κάποιες χώρες δεν τον αφήνουν να μπει και μέσα. Κάτι Μολδαβίες, κάτι τέτοια. Λοιπόν, επειδή υπάρχει οικονομικό ζήτημα στη χώρα, άποψή μου είναι βέβαια, εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα. Έχει αντιληφθεί ο κόσμος πόσα δισεκατομμύρια χάνει το ελληνικό κράτος απλά και μόνο γιατί δεν συμπεριλαμβανόμαστε στο πρόγραμμα Ντράγκη. Έχει αντιληφθεί ο κόσμος ότι αυτή η κυβέρνηση κόστησε στη χώρα όσα περισσότερα άλλοι έκλεψαν λόγω ασχετοσύνης και ηλιδιότητας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ομάδα μας, ναι, θα ήθελα μετά που θα κλείσουμε ή δυνατόν, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω, κάτι να μας εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να πάμε να διεκδικούμε 30 εκατομμύρια για να μπούμε στο Champions League χωρίς center back. Ευχαριστώ πολύ και ακούω. Να είσαι καλά, ας σου πω εγώ τώρα. Yes. Λοιπόν, άκου τώρα, η center back η Άδα που λες, είναι για το center back. Τώρα τα άλλα, εντάξει, δεν μπαίνουμε σε πολιτικά. Όσο ό,τι αφορούν τον Ολυμπιακό, εντάξει, καλά έκανες και το έτυξες, είναι χειροκροτητής της κυβέρνησης και τον αβαντάρεις βάρος του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να κάνει πολλά όμως, όπως κάθε κυβέρνηση. Γιατί μιλάμε για Ολυμπιακό, ότι έχει απέναντί της. Από εκεί πέρα για τα center back. Άκου, φίλε, να σου πω κάτι χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τίποτα και σου λέω ότι είναι ταπεινή μου γνώμη και πιστεύω και γενικότερα. Δεν υπάρχουν center back στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όταν βλέπεις, φίλε μου, και όλα είναι σχετικά, όταν βλέπεις τα center back της Manchester που τα έχει διαλέξει ο Μουρίνιο, που έχουν περιθώρια να πληρώσουν όσο αόσο. Και μάτι έχει ο Μουρίνιο, τι είναι, κανείς μυρωδιάς. Και δεν μπορεί να σου βρει center back. Και βλέπεις τώρα center back να κάνει 25 εκατομμύρια και να κάνει αυτά τα καρακιζιλίκια. Ποιος Μποτία μου λες εμένα και ποιος Ντακώστα. Και θα σου πω και κάτι άλλο και καλά που το έθιξες. Το είχαμε ξαναπεί, εδώ είναι σχετικό. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Δεν παίρνω τη θέση κανενός, ούτε Ολυμπιακός είμαι ούτε τίποτα. Σου λέω μια άποψη. Έξω τον Μποτία, έτσι, ή τον Ντακώστα, πάρε όποιον να θέλεις. Που κάνει ένα εκατομμύριο, κοστίζει ένα εκατομμύριο, όποιο παίχτη θέλεις βάλε. Και σου κάνει σε ένα γύρο, σε 15 παιχνίδια, θα σου κάνει 10 γκέλες. Έτσι και κοστίζει ένα εκατομμύριο. Και έχεις και της Manchester ή οποιοδήποτε ένα center back, ας πούμε, σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα και εκτός από πονούς και κάνα δυο άλλους δεν υπάρχει κανείς που κάνει 25-30 εκατομμύρια. Και σε 15 παιχνίδια σου κάνει 7 γκέλες. Δηλαδή, οι 3 γκέλες διαφορά αξίζουν 19-20 εκατομμύρια που είναι η αγοραστική τους αξία. Σου κάνω όπως έκανε σε μια ερώτηση, σου κάνω και εγώ. Είναι δύσκολο. Πιστεύω να συμφωνεί και ο Τάκης. Ναι, ναι. Συντάμε, το ξέρω λέει, γιατί κάνουμε συνέχεια. Δεν βρίσκεις ρε παιδιά center back. Και center four είναι δύσκολο. Center back και center four, αλλά τώρα έτσι όπως έχει γίνει το center back που πρέπει να ξέρει και μπάλα, να κατεβάζει, να είναι γρήγορος, να είναι τέτοια, είναι η πιο δύσκολη θέση στο ευρωπαϊκό παύλα παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Όποιος θέλει να το καταλάβει, το καταλαβαίνει. Θα έχει και άλλα παραδείγματα στην πορεία και από άλλες ομάδες καλές, από ομάδες πρωτοκλασσάτες και θα λες, έλα τώρα αυτή η ομάδα παίζει με center back αυτόν και τέτοια, θα τα δείτε. Είναι έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτό το center back που πήρε η ΑΕΚ. Με 600.000 ήρθε εδώ. 300.000, μην μπερδεύεσαι, 300. Εμείς. 300 χιλιάρικα, παίρνει μισθό. Ναι, στην ΑΕΚ λέω. Ναι, στην ΑΕΚ. Ναι. 300 ζητάει 600. Ναι, 600 ζητάει για τον Ολυμπιακό. Άκουσε με αυτό. Τα φτάνει στα 300. Για να ζητάει 600 από εμάς. Σκέψου τώρα. Δεν του τα δώσαμε γιατί θα το δείτε στη συνέχεια γιατί. Και να πάει με 300 στην ΑΕΚ κάτι σημαίνει. Άμα μετά θα πήγαινε άλλο να πάρει τα 600. Ναι. Δεν είναι. Άλλο σου λέει τώρα, φίλε. Όχι, δεν υπάρχει σε τερμπάκι. Είναι και αυτό ο παίκτη στην την πόρτα του Ολυμπιακού και ζητάει 600. Άλλο λέει τώρα. Που είναι ένα όνομα κι αυτό. Άμα θέλει για όνομα, αυτό είναι ένα όνομα λέει. Ήταν εκεί στη Σίτη. Όχι, δεν είπε για όνομα, είπε με το σεντερμπάκ. Είναι σχετικά, ναι. Δεν είναι άλλο. Ωραία, και ο Ολυμπιακό έχει 600 σιώμα, ποτία και. Και σημαντικότερο είναι ο Ρέτσο. Ο Ρέτσο είναι. Χαρά. Άκου να δει τώρα. Από τα σεντερμπάκ που έχουμε. Για να ξέρει και Βιάννα, βέβαια. Από τα center back που έχουμε, αν υπάρχει περίπτωση ένας
να εξελιχθεί και να γίνει από αυτά τα σύνδεσμα αλλά... που θέλεις εσύ και, και ονειρεύεσαι και οραματίζεσαι, είναι μόνο ο Ρέτσος. Αλλά... γιατί είναι και γρήγορος, τον βοηθάει και το σώμα του. Κοίτα, θα θέλει λίγο να δουλέψει. Εγώ επειδή είμαι λίγο καχύποπτος, το πήγες ωραία στην αρχή. Βρήκες μόνο μια θέση που δεν πήραμε, από όσους δεν έχουμε πάρει. Είναι δύσκολο να πάρεις. Στην αρχή του καλοκαιριού, 10 βγαίνανε φίλοι σαν και εσένα και λέγανε εξτρέμισε τρεφόρο, χαφ και αυτά και αυτά. Τώρα δεν πήραμε εκεί παίκτη. Εντάξει, δεν πήραμε κάτι άλλο. Όχι, είναι δύσκολο. Εγώ λέω επειδή είμαι λίγο καχύποπτος. Πάντα είμαστε. Μιλήσαμε λίγο τα άλλα γιατί ναι, μιλάμε χιλιάτομα. Καλησπέρα. Και έπρεπε να μας προτείνεις και ένα center back. Άκου τα παιδιά, όποιο παίρνει θα λέει. Ναι, δεν έχουμε αυτό όπως είπε ο κύριος προηγουμένως, αλλά για μένα θα έπρεπε να πάρει αυτόν με αυτά τα λεφτά, δηλαδή να ξέρουμε πόσο είναι εντός πραγματικότητας, ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Ναι. Και να ξέρουμε και τη γνώμη του. Δηλαδή, καλή είναι η πρόταση, καλή είναι ο αντίλογος, καλή και μια πρόταση. Εμπρός. Μπορεί να μην προλάβαμε. Τέλος πάντων. Έχουμε άλλη γραμμή. Ναι, μπρος. Μία τελευταία. Έλα, φίλε. Νίκο, ναι. Ναι. Ναι, από Καστοριά ΠΑΟΚ. Ναι, έλα φίλε. Να ρωτήσω λίγο ρε παιδιά. Λέτε τους ΠΑΟΚΙΔΙΣ είναι οι κακότες που δεν κατέβηκαν πέρσι στο Καραϊσκάκι. Όχι μόνο τώρα εσύ. Τι να πούμε ρε, εσύ, έλα ρε, τι θες να πούμε. Αυτό έχεις καταλάβει. Είναι ντροπή σου, δεν είναι. Κάτσε ρε. Τόσες εκπομπές που έχουμε κάνει αυτό έχεις καταλάβει εσύ. Δεν έχεις καταλάβει ότι δεν έχεις ομάδα. Δεν σε υπολογίζουμε καν. Μέχρι ο Τούτορ έλεγε τι ομάδα είναι αυτή, πάνε να φύγω. Δεν έχουμε ομάδα. Δεν έχουμε φορτούνι, δεν έχουμε ντέκε. Αυτό καταλάβεις μόνο εσύ. Ποτίσουμε τον Αναστασιάδη 5 βαθμούς μπροστά και χάσει το πρωτάθλημα. Αυτό έχεις καταλάβει. Ότι δεν κατέβηκες μόνο. Είναι σημαντικό πάντως. Είναι τσιμιά. Από εσάς τους δύο κατέβηκε κανένας κάποιος ντούμπα. Έχει την υποσύνη του μπορεί να πω. Άκου τώρα πώς είσαι. Πού θέλεις να σου πω. Μπορεί να έχω πάει και, και να έχουμε πάει και περισσότερα παιχνίδια από σένα. Από σένα ειδικά. Ναι. Από σένα ειδικά. Μπορεί να έχουμε πάει και περισσότερα παιχνίδια. Πού πρώτο θέλεις να σου πω αγώνα. Πες και θα σου λέμε. Σκηνικά. Πες χρονιές. Λέγε περιστατικά και εκεί που θα είμαστε εμείς να σου λέμε. Αφήστε ρε τις μάγκες του κόλλου. Εμείς ερχόμαστε, αφήνουμε τα πούλμαν απ' έξω. Απ' έξω. Μια ζωή. Όχι η φυσιά. Έχουμε αντιπάλους. Εσάς, την αστυνομία. Τη φιλική, την ναι, αστυνομία ναι. Με εσάς που δεν γίνεται κανένα δέσιμο ποτέ. Όλη την κοινωνία και ερχόμαστε. Φεύγουμε, ερχόμαστε, βλέπουμε το νικηφέρο παιχνίδι. Κάνουνε φάλαγγα οι αστυνομικοί στα πούλμαν να μπούμε μέσα βαράνε και να βαράνε ροπαλιές για να μην ξανάρθουμε. Ξαναρχόμασταν και τι καταφέρατε, κόψατε τις μετακινήσεις για να μην ερχόμαστε, να μην ταξιδεύουμε και ξεφτυλιζόσαστε. Έτσι, μπράβο. Γιατί εσείς το Καραϊσκάκι δεν είχατε έρθει ποτέ πάνω από 200 άτομα. Είχατε έρθει μια φορά μετά το 89 και βάζατε ένα στον άλλο να μπροστά να κρυφτείτε. Στο Καραϊσκάκι το παλιό και στη 12, στο παλιό Καραϊσκάκι που σας αρώνει κάτω στα σκαλοπάτια. Εκεί λοιπόν, τελευταία φορά ήταν αυτή που σας θυμόμαστε εμείς. Λοιπόν, αφήστε ρε τις μάγκες. Εμείς ούτε τους μάγκες κάνουμε. Και τα πούμε ούτε τους μάγκες κάνουμε. Όχι, και τα πούμε στην Κυψιά. Απλά λέμε τα γεγονότα. Τα ρημπόπια. Τα γεγονότα. Ναι, δεν καθόμαστε εδώ να κάνουμε τους κόκορες αυτά που λέτε εσείς. Κάναμε και δείξαμε. Ό,τι όμως θέλετε να συζητήσουμε, επειδή είμαστε παρόντες τα τελευταία 35 χρόνια παντού όπου παίζει ο Ολυμπιακός, είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε ό,τι γουστάρετε. Και στο Λευκό Πύργο παίζαμε μπάλα. Ό,τι τον Αθήνιο. Υπάρχουν φωτογραφίες, θα συζητήσουμε. Και κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι θέλει. Άλλο Αθήνα που έχετε τις χιάδες σας και τις μπαρμπάδες σας και σας φιλοξενούν. Κι άλλο Πειραιάς. Κι άλλο Πειραιάς. Έτσι. Έλα να νοικιάσει ένα ξενοδοχείο, ξέρω εγώ, στα Καμίνια, κάτω στο Πασαλιμάδι. Παντού. Άλλο Αθήνα, άλλο Πειραιάς. Το τελευταίο. Πότε θα παρκάρετε τα πούλμαν σας στην Πειραιώς. Το Πειραιά θα τον εμπλέπετε. Να πάτε αριστερά στην Ελλάδα, να πάτε στο Καραϊσκάκι. Μόνο όταν είναι να πάτε Μύκονο. Εδώ στο Ηράκλειο πηγαίνετε στην Κρήτη και πηγαίνετε ένα παουτζή. Και πολλές βαλίτσες σας είναι κάτω στον Άγιο Διονύση. Στο Βυθό. Από ό,τι μου λένε κάτι πατραχάνθρωποι. Ναι. Τα βλέπω. Φαίνονται και από πάνω. Γεια σας.